Μαζί μας είναι ο ποδοσφαιριστής των Κιτάνων Βελισσίων, Μαθαίος Αφθανίδης. Μαθέ, σήμερα εμάς σας καταφέρει να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Ήρθήκατε με 2-1 απέναντι στο Περιστέριο πριν δύο λόγια το μάτς. Σίγουρα απογοητευτικό αποτέλεσμα για μας. Ξέραμε ότι παίζαμε σε μια ομάδα που είναι καλά δουλεμένη, έχει καλούς παίχτες, καλό ρόστερ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε από το γεγονός ότι εμείς κάναμε πολλά άτομα λάθη. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δεν δείξαμε το πρόσωπο που θα έπρεπε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η ομάδα του Ιφεστού. Δεχτήκαμε δύο γκολ γρήγορα. Γενικά πολλά ατομικά λάθη, δεν είχαμε την εικόνα που θέλουμε να έχουμε, ούτε την ένταση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πάλι λίγο νοθρά, παρά λίγο να μείνουμε με τρίτο γκολ πίσω στο σκορ. Εντάξει, αυτό δεν έγινε, προσπάθησαμε να πιέσουμε, βάλαμε τον γκολ. Νομίζω στο τέλος, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω αν αξίζαμε να πάρουμε αποτέλεσμα σήμερα, στο τέλος νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει όπως φάνηκε. Και μια τελευταία ερώτηση, πάμε μάτι με τους Τράχωνες. Ο πρώτος όμιλος είναι ειδικά πολύ δύσκολος, το γνωρίζετε από την αρχή. Θα ήθελα δύο λόγια για το μάτς. Εντάξει, κάθε περίπτωση όταν σήμερα έχουμε δεχτεί αυτή την ήττα, από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι κατευθείαν. Μέσα στην εβδομάδα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας πεισμώσει. Ξέρουμε ότι παίζουμε και την άλλη εβδομάδα με έναν αντίπαλο ο οποίος και αυτός έχει υψηλούς στόχους και έχει ξεκινήσει πολύ καλά με δυνατά αποτελέσματα. Με δουλειά από τη Δευτέρα και από εκεί και πέρα την άλλη εβδομάδα πάμε και πάλι να μπούμε στο δρόμο με τις νίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.